Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που δεν θα συλλεγούν καθόλου οι παραγωγές εδώ στην περιοχή μας και στους όμορους νομούς. Συνεπώς χρειάζεται 100% αποζημίωση από το κράτος, γιατί αν αφήσουν την αποζημίωση στον ΕΛΓΑ, γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο κανονισμός είναι αναχρονιστικός, δεν καλύπτει αυτές τις ζημιές και με τα χρήματα μετά από 1,5 χρόνο. Συνεπώς άμεσης καταγραφή και αποζημίωση το 100% των ζημιών που υπάρχουν. Δεύτερον, γιατί υπάρχει πρόβλημα υγειονομικής βόμβας. Να σας πω κάτι και αυτό, ναι. Ειδικά για αυτό που λέτε για τις αποζημιώσεις, επειδή είχαμε και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ τις προηγούμενες ημέρες εδώ καλεσμένο στην εκπομπή και επειδή είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε σημαντικότατο πρόβλημα στην καταγραφή, επειδή είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών. Και είχε πάρθει, υποτίθεται, η απόφαση αυτό να γίνει οριζόντια. Δηλαδή να πούνε ότι. Και καταδήλωση των ανθρώπων. Και καταδήλωση. Έτσι ουσιαστικά να μην γίνουν οι λεγόμενες αυτοψίες όπως γνωρίζουμε. Άρα υποτίθεται ότι υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση όλων των πληγέντων. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πηγαίνουμε με ρυθμούς χελώνας στα κατατόπους γραφεία του ΕΛΓΑ στους Δήμους για να δηλώσουμε τις ζημιές κάθε παραγωγός. Εμείς ζητάμε σε κεφάλαιο και εισόδημα να γίνουν η ενίσχυση αυτή και επίσης αυτό που διακόψατε προηγουμένως. Υπάρχει μια υγειονομική βόμβα στο νομό μας. Έχουν πνιγεί οι κτηνοτρόφοι και έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους και έχουν πνιγεί τα ζώα τους. Και στα χωριά που έχουν πνιγεί από το νερό και υπάρχουν οι λεγόμενες κότες, όλα αυτά που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη δυσοσμία, άρα χρειάζεται να καθαριστεί και να απολιμανθεί οι περιοχές. Μετά, το δικό δίκτυο είναι καταστραμμένο, που πρέπει άμεση αποκατάσταση. Και επειδή εδώ και χρόνια διεκδικούμε έργα αντιπλημμυρικά και δεν έχουν γίνει, γι' αυτό ακριβώς μετράμε τις πληγές μας και πάλι μια φορά. Υπάρχουν έντονες οι ευθύνες εδώ στην περιοχή μας. Χτες, να φανταστείτε, σε μια κινητοποίηση που κάναμε στην περιοχή μας για τέτοια ζητήματα αποκατάστασης και ενίσχυσης οικονομικής, εκείνη την ώρα έφτιαναν κάτω από τη γέφυρα έργα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια. Αν στην περιοχή μας, το Δήμο Σοφάδων, δεν υπήρχε το έργο του Σμοκόβου, δεν θα υπήρχαν σοφάδες αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα έργα δηλαδή που τα διεκδικούμε στο Μουζάκι, με τον Αχελό, στο Φράγμα, στα Φάρσαλα κτλ., δεν θα υπήρχαν αυτές οι ζημιές που τις ζούμε καθημερινά. Λέτε μια μεγάλη Άρα, αλήθεια, με βάση τις ευθύνες που υπάρχουν, πρέπει. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι θα πρέπει να έχει υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή για να γίνουν και κάποια σημαντικά έργα, αλλά κάλλιο αργά έχουν παρά ξαναγίνει στις περιοχές μας. Ναι. Γιατί όταν καταστρέφεις όμως, από τη στιγμή που υπάρχουν ευθύνες, πρέπει όχι μόνο να αποδοθούν, πρέπει όμως να αποζημιωθούμε κιόλας. Σωστά. Και αυτά που ακούμε μέχρι τώρα είναι ψίχουλα. Ειδικά για τους αγρότες δεν έχουν ακουστεί ακόμα τίποτα συγκεκριμένο. Ναι. Και αν μας αφήσουν αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρχει συνέχεια και για τον νομό που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και αν δεν έχουν οι αγρότες, πώς θα επιβιώσουν και τα μαγαζιά που έχουν καταστραφεί και αυτή την περίοδο. Συνεπώς, γι' αυτό ακριβώς, βλέποντας αυτά τα προβλήματα, βλέποντας αυτά τα ζητήματα, σήμερα το απόγευμα η Ενωτική Ομοσπονδία μαζί με τον εμπορικό κόσμο καλούμε σε σύσκεψη 6 ώρα το απόγευμα στο έθριο της αγοράς για να συντονιστούμε, να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε ακριβώς για αυτά τα προβλήματα που έχουμε από τις καταστροφές.